τα Χανιά γιορτάζουν την προστάτηδά τους υπέρ Αγία Θεοτόκο. Σε κλίμα συγκίνησης και κατάνεξης υπό τους ήχους της Φιλαρμονικής Ορχήστρας, του Δημοχανίων και Μπάντας των Ενόπλων Δυνάμεων, πραγματοποιείται η λιτάνευση της θαυματουργού εικόνας των εισοδίων της Θεοτόκου. Έξω από το Δημαρχείο Χανίων τελέστηκε η καθιερωμένη δέηση. Χιλιάδες πιστοί συνέρευσαν από νωρίς τον Μητροπολιτικό Ναό των Χανίων για την πανηγυρική Θεία Λειτουργία την ώρα που αγήματα των ενόπλων δυνάμεων απέδιδαν τιμές. Γιορτάζουμε την Παναγία και μέσα από αυτό στέλνουμε ένα μήνυμα αισιοδοξία σε όλους τους πολίτες των Χανίων. Ένα μήνυμα με πολλές ευχές για υγεία, οικογενειακή ευημερία, αλλά και μια ευχή να μπορέσουμε όλοι μαζί, συλλογικά, να ξεπεράσουμε τις όποιες δυσκολίες αντιμετωπίζουμε. Η Παναγία να μας δίνει δύναμη, υγεία, αισιοδοξία. Χρόνια πολλά και στις ένοπλες δυνάμεις και το ευχαριστώ μας για ό,τι προσφέρουν στην πατρίδα μας. Και του χρόνου με υγεία. Μια γιορτή η οποία είναι σηματοδοτή ελπίδα για όλο τον κόσμο, για όλους τους χριστιανούς. Και είναι και η μέρα γιορτή για τις ένοπλες δυνάμεις μας, οι οποίες θέλουμε όλοι μας ισχυρές ένοπλες δυνάμεις. Αντιπροσωπείες προσκόπων σχολείων της πόλης, παραδοσιακών συλλόγων και των ένοπλων δυνάμεων συμμετείχαν στην περιφορά της εικόνας της Παναγίας, με τους πιστούς να ακολουθούν ευλαβικά. Ιδιαίτερη αναφορά στην ημέρα των ένοπλων δυνάμεων ήταν τα μηνύματα των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων, που φροντίζουν να μας κρατάνε ασφαλείς και να προσέχουν τα σύνορά μας και την πατρίδα μας. Θέλω να δώσω σήμερα μία ευχή, επειδή υπάρχει πόλεμος που μένεται στη γειτονιά μας, να δώσω μία ευχή για ειρήνη. Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους όσοι γιορτάζουν και βεβαίως όλα τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων που φροντίζουν και φυλάτουν τα σύνορά μας μέρα νύχτα με αυταπάρνηση. Σημείο αναφοράς για τα Χανιά, ο Καθεδρικός Ναός των Χανίων που είναι αφιερωμένος στα εισόδια της Θεοτόκου, ιστορική τριμάρτυρη. Συγκεντρώνει όλο το θρησκευτικό και λατρευτικό ενδιαφέρον του τόπου και παραμένει διαχρονικά ταυτισμένη με την ιστορία του.